μας αναπτύξει, ο κύριος Μακρύς έχει τίτλο «Ο Άγιος Νεκτάριος ως παιδαγωγός και διευθυντής της Ριζαρίου Εκκλησιαστικής Σχολής». Κύριε Μακρύ, έχετε το λόγο. Πατέρα Πάτρε, λέει ο προφήτης Δαβίδ, ότι όποιος την κάνει μέσα στον ουρανό. Και εσύ είπατε τόσο πολλά για μένα, μου νιώθω πολύ άβολα κατά κάποιο τρόπο, γιατί εκλαμβάνει και δεν είπα ψέματα. Εγώ θεωρώ ότι έχω πληγώσει πολλές φορές στο Θεό τη ζωή μου και θεωρώ ότι πιο αμαρτωλό από μένα δεν υπάρχει στον κόσμο. Και δεν το λέω από την τεχνολογία, έτσι περιφάνομαι συνεχώς. Έμαθα λοιπόν πριν από λίγες μέρες από τον πατέρα Παύλο, τον μεριό σα εδώ, τον αστρολογιότατο, για τα θαυμαστά σημεία που παρατηρήθηκαν κατά την έλευση του ιερού του Σάμου, του Αγίου Κυταρίου, στο ναό σα. Ξέρετε, η ευωδία του ιερού του Σάμου, την πρώτη μέρα τη έλευση, αλλά και μετέπειτα, δείχνει πατερικά να τονίσουμε τη χαρά και την παρουσία του Αγίου, τις ευλογίες του οποίου επικαλούμαστε, όλοι εμείς που επιλέξαμε να πορευτούμε στη ζωή μας ως σταυροφόροι, ως φέροντες δηλαδή όχι στους ώμους μας, όπως πολλοί πιστεύουν, αλλά μέσα στην καρδιά μας τον σταυρωμένο Κύριό μας. Στο γλυκύτατο, όπως έλεγε ο Πορφύριος ο Καλυβίτης, Ιησού Χριστό. Και τον φέρουμε στην καρδιά μας, σηκώνοντας ο καθένας από εμάς τον προσωπικό σταυρό, προσδοκώντας τη συμμετοχή μας στην Ανάστασή του. Άλλωστε, εάν δεν πατήσουμε στις πατημασιές που άφησε πορευόμενος προς τον Γολγοθά ο Κύριός μας, δεν πρόκειται ποτέ να συμμετάσχουμε στη χαρά της Ανάστασης. Σήμερα λοιπόν που γιορτάζουμε την παγκόσμια ύψωση του Τιμίου Σταυρού, εορτή που καθιερώθηκε επί της εποχής του Αγίου Κωνσταντίνου και της Αγίας Ελένης. Οι δυο Άγιες Μορφές, ξέρετε, ύψωσαν τότε μαζί με τον Πατριάρχη Ιερουσαλήμ και τον Τίμιο Σταυρό και η ύψωση αυτού στα θεμέλια της Αυτοκρατορίας συνέβαλε ώστε να διατηρηθεί για πρώτη φορά στην ιστορία του πλανήτη μια αυτοκρατορία, η Αυτοκρατορία της Ρωμανίας, έτσι λεγόταν. Όχι αυτοκρατορία του Βυζαντίου, η Βυζαντινή αυτοκρατορία. Έτσι μας ονόμασαν, ονομάστηκε από τους Γερμανούς. Η αυτοκρατορία της Ρωμανίας κράτησε λοιπόν 1123 έτη. Καμιά άλλη αυτοκρατορία δεν είχε τόσο μεγάλη χρονική διάρκεια. Και ξέρετε γιατί διακρίθηκε. Όχι γιατί είχε οικονομική ευμάρεια που μας λέει σήμερα και ανάπτυξη. Γιατί όλα εκεί τα επικεντρώνουν και ένα κράτος, άμα έχει ανάπτυξη και οικονομική εμβάρεια, είναι όλα επιτυχημένα. Έτσι μας το επιλύουν και η σημερινή πολιτική μας άποψη. Αλλά γιατί ήταν μεστή η αυτοκρατορία αυτή στην αποφορία των Αγίων. Ανθρώπων δηλαδή που ευαρεστούσαν τον Θεό. Ανθρώπων που η καρδιά τους ήταν ολοκληρωτικά δοσμένη στο Θεό. Ξέρετε, είχαμε σχεδόν 10 αυτοκράτορες Αγίους. Είχαμε αυτοκράτορες που έγραψαν τους ύμνους της Εκκλησίας. Και είχαμε αυτοκράτορες που πριν ξεκινήσουν για τον πόλεμο χωρούσαν το μοναχικό σχήμα και όχι μοναχικό ακολουθούσαν και πήγαιναν στον πόλεμο μετά από αγρυπνία που έκαναν και προσευχή. Και σήμερα λοιπόν καλέσουν χριστιανές και καλύτερο χριστιανοί. Έχει οριμάσει ο χρόνος, όπως τότε στον Άγιο Κωνσταντίνο και στην Αγία Ελένη, για να μεγαλουργήσει και πάλι ο τόπος μας, η Ελλάδα μας. Να ανάψει για τα καλά η βάρα της μοναδικής στον πλανήτη ορθόδοξης πίστης. Είμαστε, όπως λένε, στην πολεμική αεροπορία, στην ώρα του μηδέν. Στην εναρτήριο αφετηρία μιας νέας ένδοξης Αγίου Σωτηριολογικής πορείας του έθνους μας. Είμαστε έτοιμοι πλέον ως Έλληνες, όσο και να σας φαίνεται αυτό περίεργο, να ξαναδώσουμε το φως του αληθινών στο σκοτισμένο από την ασυνδοσία και την ανομία πλανήτη μας. Μα θα μου πει κάποιος πως ονειροβατής και δεν βλέπεις τη στιγμή γύρω σου πραγματικότητα. Δεν βλέπεις τα πράγματα ρεαλιστικά.
Αυτό θα αναρωτιέστε περισσότερο από εσάς. Δεν βλέπεις πως ο κόσμος υποφέρει, πως γίναμε ξένοι μεταξύ μας, ακόμη και εμείς που θεωρούμαστε, λογιζόμαστε ως χριστιανοί. Θα μου επιτρέψετε λοιπόν πριν θέσετε τα ερωτήματά σας και τις απορίες σας, να σας απαντήσω εγώ, να σας προλάβω. Εάν αντιμετωπίσουμε τον γύρο μας κόσμο μέσα από την οπτική της τιμής λογικής και λογικοκρατίας και του λεγόμενου ρεαλισμού, τότε θα καταλήξουμε στο συμπέρασμα πως βρισκόμαστε στον αυγή της ιστορίας του πολιτισμού μας. Και φυσικό είναι μετά τη διαπίστωση αυτή να πέσουμε στην απόγνωση, να απογοητευτούμε, να θρυνήσουμε, να κλάψουμε το πρόσωπο. Έτσι όμως, θα παίξουμε στο παιχνίδι των ψευδεστήσεων του αντιδίκου, του πονηρού, και θα εκμαλωτιστούμε στις καλωστημένες παλίδες του. Εάν όμως αντιδείξουμε τον κόσμο μέσα από τις αλάνθαστες χριστιανικές διώκτες και τα μάτια της ψυχής μας, τότε θα δούμε ότι η Ελλάδα του προηγούμενου αιώνα επάξια κατέκτησε, να μου επιτραπεί η έκφραση πάντα, το πρωτάθλημα του ουρανού και έλαβε πολλά ουράνια στεφάνια δόξη. Αρκεί μόνο μια μικρή ματιά στον προηγούμενο αιώνα και στις αρχές αυτού του αιώνα για να δείτε πόσους αγίους ανέδειξε αυτή η μικρή χώρα, γνωστούς αγίους και αγνώστους αγίους. Ανέδειξε πνευματικούς φάρους, δυνατούς που μας φωτίζουν, μας παρηγορούν, μας ενδυναμώνουν και προπαντός μας αποστέλνουν μέσα από την αγιότητά τους το μήνυμα της μεταστροφής αυτού του ταλαιπωρημένου λαού προς τα σταθερά μονοπάτια της αληθινής ζωής και πίστης. Όσο ο Σκορφίνιος, ο Άγιος Ιάκωβος, ο νέος ασκητής, ο Τσανίκης, Άγιος Παΐσιος ο Αγιορείτης, Άγιος Γεώργιος Καρσνίδης, Αγία Σοφία της Φυσούρας, Άγιος Αμφιλόχιος Μακρύς, Προσφάτως, και δεκάδες, για να μην πω εκατοντάδες άγιοι, κόσμησαν και κοσμούν με τους αγώνες τους στον ευλογημένο αυτό τόπο. Δίνουν το σύνθημα, ουσιαστικά και το έλεγε, το λένε πολλοί στις προφητείες τους άγιοι, πως η ορθόδοξη πίστη και πάλι θα κυριαρχήσει, έτσι ώστε το περιβόλι της εν Χριστώ σωτηρίας, όχι μόνο να συνεχίζει να καρποφορεί, αλλά να σκορπίσει το φως που εκπορεύεται η γλυκίδα την καρδί σε ολόκληρο τον κόσμο, σε όλο τον πλανήτη. Και να θυμάστε χριστιανοί μου αυτή τη μέρα που σας ακούτε αυτή την ομιλία, πως η μέρα της λαμπρής για τη χώρα μας, για τον ευλογημένο αυτό τόπο, δεν είναι πλέον μακριά. Είναι πολύ κοντά. Και δεν είναι μακριά γιατί το μαρτυρούν οι άγιες ψυχές που μόχθησαν για τις ευαγγελικές αλήθειες σε αυτό τον τόπο. Και μια τέτοια ψυχή βρίσκεται ανάμεσά σας, η οποία επιμελώς εργάστηκε στον αργαλιό της ελληνοορθόδοξης πίστης μας με το υπάρχει της ταπείνωσης και της υπομονής. Είναι ο Άγιος του αιώνα μας, όπως έλεγαν οι παλιοί. Θα το έχετε ακούσει, γιατί μιλούσαν για τον προηγούμενο αιώνα. Και εμείς τον αποκαλούμε ο Άγιος του αιώνα. Είναι ο Άγιος που διαπαιδαγώγησε και συνεχίζει μέχρι σήμερα να μας διαπαιδαγωγεί μέσω των αρετών που καλλιέργησε στον διάβολο της εφήμερης ζωής του, ο Άγιος Νεκτάριος, Επίσκοπος Πενταπόλεμος. Αποτελεί λοιπόν, όσο και να φαίνεται περίεργο, όταν έχετε ένα πρόβλημα πλέον έχετε τον Άγιο κοντά σας. Όταν έχετε λοιπόν ένα πρόβλημα στο σπίτι, ελάτε και γονατίστε και αφήστε το στα πόδια του Αγίου. Και αν δεν βρείτε λύση, θα έρθετε να μου πείτε και να με πείσετε. Ο Άγιος θαυματουργεί ακόμη και σήμερα και συνεχίζει να θαυματουργεί. Αρκεί να έχουμε εμείς την πίστη και να τον παρακαλούμε. Και να μην βάζουμε τις δικές μας επιθυμίες μπροστά, αλλά το θέλουμε του Θεού. Αποτελεί λοιπόν μεγάλη ευλογία για εσάς το ότι πλέον θα βρίσκεται παντοτινά το ιερό λήψον του μεγάλου αυτού Αγίου στον ιερό ναό σας. Ο Άγιος Νεκτάριος πάτησε στα χνάρια ακριβώς του Χριστού. Ακολούθησε τα βήματά του, ηγέθηκε τον πόνο της υποφαντίας, όπως οι προηγούμενοι ομιλητές τις προηγούμενες μέρες θα σας ανέλησαν, αλλά δεν έπαψε ποτέ να ζητά από τον Χριστό ένα και μοναδικό πράγμα. Τι, αυτό που δεν ζητάμε σχεδόν κανένας από εμάς. Εφόσον είμαστε στον αμπελόνο του, δεν ζητάμε ποτέ να κάνουμε το θέλημα του Χριστού, το θέλημα του Θεού μας. Όταν πάμε σε ένα εργοστάσιο,
ο επικεφαλής του κύριου επιστάτης μας ορίζει μια δουλειά και λέει αυτό θα κάνετε εσείς, αυτό θα κάνετε εσείς. Ξεχάσατε ότι και εμείς μας έχει εμπιστευτεί ως εργάτες των αγγελών του Κύριος. Άρα λοιπόν το μόνο που πρέπει να ζητάμε στον Κύριο στην καθημερινότητά μας είναι να κάνουμε το θέλημά του. Τίποτα. Και όλα, όταν το καταφέρουμε αυτό όπως το έκανε ο Άγιος Μακάριος, τότε θα ανοίξουν τα μάτια της ψυχής μας, θα ανοίξουν τα αυτιά της ψυχής μας και θα πούμε ύμνους αγγέλων, σαν για αυτούς που κατέγραψε ο Άγιος Νεκτάριος μέσα από την ποιητική του συλλογή και τα ψάλλουμε μέχρι σήμερα. Το Αγνή Παρθένε για το ύμνος για την Παναγία μας ή ο ύμνος της αγάπης. Έτσι λοιπόν, επειδή ακολουθούσε το θέλημα του Χριστού μας, όταν του ανέθεσαν τη διεύθυνση της Ριζαρίδη Ιερατικής Σχολής το Μάρτιο του 1894, ασχολήθηκε πιο συστηματικά με τη διαπαιδαγώγηση των νέων υποψηφίων του λοιπόν. Πολλούς από τους μαθητές της σχολής είχε καλοκίσει ο ίδιος και διαπαιδαγωγήσει με τα φλογερά του κηρύγματα ως ιεροκήρυκα στους νομούς Ευβοίας, Διωτίας και Φιώτας. Φλογερά κηρύγματα, τα οποία συνόδευε με δυνατή πάντοτε προσευχή και ελεημοσύνη. Και τα δύο αυτά στοιχεία οδηγούσαν πάντα στο θάνατο. Τα πρώτα χρόνια λοιπόν της διακονίας του Τσιριζάριου σχολή συμμαδεύτηκαν από τη μεγάλη φτώχεια, αντίστοιχη φτώχεια και χειρότερη από αυτή που καταλαβαίνει σήμερα το τόπο μας. Μάστησε και τότε φτώχεια του λαού μας. Ως εκ τούτου το βασικό όπλο και όπλο πολυβόλο αντιμετώπισης της μάστιγας αυτής για την Εκκλησία μας και ειδικά για τον Άγιο Νεκτάριο ήταν η ελεημοσύνη. Έτσι αντιμετωπίζεται η φτώχεια με την ελεημοσύνη και θα σας εξηγήσω. Σήμερα ο αντίδικος, ο ονειρός, έχει καταφέρει να ταυτίσει την ελεημοσύνη και τη φιλανθρωπία με το χρήμα. Η αρετή της ελεημοσύνης όμως έχει να κάνει όχι τόσο με το χρήμα ή με τα υλικά αγαθά που προσφέρουμε στον συνάνθρωπο, αλλά με τη διάθεση της καρδιάς του καθενός από εμάς. Ή να το πω πιο απλά, μεταφέροντας τα λόγια ενός Ιβανέζου, Ορθόδοξου Χριστιανού. Έχει να κάνει με το ολοκληρωτικό δόσιμο του ανθρώπου προς τον συνάνθρωπο. Για να κατανοήσετε τι εννοώ, θα αναφερθώ στο εξής θαυμαστό περιστατικό. Πηγαίνοντας ο Άγιος Νεκτάριος στη Ριζάρια για την πράξη, μια μέρα συνάντησε ένα ξυπόλυτο στην πόρτα της Ριζαρίου. Τότε η Ριζάρια ήταν στο κέντρο της Αθήνας σήμερα. Ο οποίος του ζήτησε χρήματα για να αγοράσει παπούτσια. Δεν είχε παπούτσια. Ο Άγιος Νεκτάριος δεν είχε χρήματα. Ρώτησε όμως τον ξυπόλυτο τι νούμερο παπούτσι φοράει. Μόλις άκουσε το νούμερο του παπουτσιού, έβαλε τα δικά του και με χαρά του κάλυψε. Φορούσαν το ίδιο νούμερο. Εν συνεχεία προς έκπληξη των μαθητών του, δεν προλάβανε να κάνουν τα άλλα παπούτσια. Γιατί έπρεπε να μπει στο μάθημα, προς έκπληξη λοιπόν των μαθητών του, εισήλθε στην τάξη για να διδάξει ξυπόλυτο. Η πράξη του Αγίου μας ήταν το καλύτερο μάθημα τότε για τους μαθητές του. Δεν υπολόγισε εκείνη τη στιγμή τίποτα. Ούτε ότι είναι διευθυντής ή δημοσιογράφος ή ο θεολόγος που έλεγε ο Μέρος Μαρτή Πάπος. Πήγε με χαρά, έκανε αυτή την πράξη, έδωσε στο παπούτσι του σε έναν που τα είχε μεγαλύτερη ανάγκη, που τα ζήτησε, που ζήτησε βοήθεια και έδωσε το καλύτερο μάθημα εκείνη τη μέρα στους μαθητές του. Γιατί διδάχτηκαν από τον δάσκαλό τους στην πράξη πλέον, όχι στη θεωρία όπως συνηθίζουμε πολύ, τι σημαίνει έλεος και φιλανθρωπία. Και πριν προχωρήσω στην αναφορά ενός δευτέρου περιστατικού, θα μου επιτρέψετε να απευθυνθώ πρώτα στον εξάρτητο εαυτό μου και κατόπιν σε εσάς και να ρωτήσω. Λειτουργήσαμε έστω και μια μέρα εμείς έτσι στη ζωή μας, σαν τον Άγιο Νεκτάριο. Αφαιρέσαμε για το τυπώντα στην άνθρωπό μας, όχι για τους συγγενείς μας και για τα παιδιά μας, γιατί μόνο εκείνη η φιλανθρωπία μας. Κάτι το οποίο είχε άμεση ανάγκη, μην υπολογίζοντας καθόλου τον εαυτό μας. Το πράγμα μόνο για τα πολύ κοντινά μας πρόσωπα, τα παιδιά μας, τη σύζυγο ή τον σύζυγο. Εκεί εξαρτείται η προκλήση των αγάπη μας.
Δέστε, απόψε όταν θα γυρίσετε στα σπίτια σας όλοι, πόσα αντικείμενα που δεν χρησιμοποιούμε έχουμε αποθηκεύσει στο σπίτι μας, και σας είπα, μιλώ πρώτα για τον εαυτό μου, τα οποία κάποιος συνάδελφός μας μπορεί να τα στερείτε και θα καταλάβετε τι εννοώ. Με συγχωρείτε, αλλά θα το πω, συμπεριλαμβάνοντας πρώτα και τον ίδιο μου τον εαυτό. Έχουμε καταντήσει χριστιανοί του γλυκού νερού. Και αυτό γιατί αλόγιστες ενίοτε επιθυμίες μας και το συμφέρον μας κυριαρχεί στη ζωή μας, καθιστώντας την κόλαση. Έχουμε ως κέντρο της ζωής μας το εγώ μας, και όχι μόνο προστρεφόμαστε το εμείς, αλλά τις περισσότερες φορές εναντιονόμαστε. Κρίνουμε, κατακρίνουμε, συκοφαντούμε τον συνάνθρωπό μας, αυτούς τους καρπούς δυστυχώς παράγουν σήμερα οι περισσότερες καρδιές των ανθρώπων. Συνήθως δεν φταίμε εμείς, αλλά οι άλλοι. Και έρχομαι στο δεύτερο περιστατικό που δείχνει πόσο σπουδαία παιδαγωγική μέθοδο ακολουθούσε ο Άγιος Νεκτάριος. Κάποτε δύο μαθητές της Λιζαρίου ήρθαν στα χέρια, δηλαδή τσακώθηκαν. Τους έφεραν λοιπόν ενώπιον του Αγίου, προκειμένου ο διευθυντής του σχολείου, μια και ήταν διευθυντής, να τους επιβάλλει την προβλεπόμενη τιμωρία. Εκείνος ζήτησε από τον επιστάτη και από τον καθηγητή που τους έφερε τους μαθητές ενώπιον, να μείνει μόνος με τα παιδιά. Μόλις έκλεισε η πόρτα, άρχισε να κλαίει. Τους είπε ότι για το καβγά τους δεν ήταν υπέτη εκείνη, δηλαδή τα παιδιά, αλλά ο ίδιος. Δεν τους επέβαλε καμία τιμωρία, αλλά τιμώρησε μέσα σε εισαγωγικά τον εαυτό του με τρεις ημέρες ασυχία, με τρεις ημέρες νηστεία. Επί τρεις μέρες, δηλαδή, να το πούμε πιο λαϊκά, δεν έβαλε πουκιά στο στόμα. Αναρωτιέστε γιατί αυτό που τιμωρήθηκε ο Άγιος Νεκτάριος, αντί να τραβήξει, όπως συνηθίζουμε πολύ εμείς να το κάνουμε, το αυτή των μαθητών. Θεώρησε ότι ο αδύνητος, ο έξω από εδώ, το δαιμόνιο, δηλαδή βρήκε μια χαραμάδα ανοιχτή και εισήχθη στη σχολή σαν μήκος και αναστάτωσε τα δύο παιδιά. Και ως ποιμένες που ήταν, λειτουργός και διδάσκαλος, έδειξε ότι η ευθύνη δεν βαρύνει τα παιδιά, αλλά τον ίδιο. Δεν αποκλείεται λοιπόν να ενθυμήθηκε εκείνη τη στιγμή τα σπουδαία για τη διάρκεια της ζωής μας λόγια του Κυρίου μας. Του όταν οι μαθητές του δεν κατάφεραν να γιατρέψουν ένα νεαρό δαιμονισμένο. Το γένος αυτό θα πορεύεται με προσευχή και νηστεία. Και πει ο Κύριος τότε. Δίδασκε λοιπόν καθημερινά με τη ζωή του Άγιος Νεκτάριος τις Ευαγγελικές Αρχές, την πράξη του. Δεν έμενε μόνο στη θεωρητική διδασκαλία, αλλά προετοίμαζε τους υποψηφίους προσέδρες στον Ιερό Κλήρο, νέους και όχι μόνο υποψηφίους για τον Κλήρο, γιατί όλοι οι απρόκρεμα της Αθηναϊκής κοινωνίας έστελνε τα παιδιά της τότε στη Ριζάρα, ήταν το πιο καλύτερο σχολείο. Τους ετοίμαζε λοιπόν με το παράδειγμά του για να βγουν στην κοινωνία. Να λοιπόν πως φυσιογνωμικά τον περιέγραψε το 1948, πριν ακόμη ανακηρυχθεί επίσημα Άγιος, ένας παλαιός της περιόδου, 1902-1907, μαθητής του. Γράφει το «Ανάστημα κανονικών», πρόσωπο εις το οποίο ενηλάττω η αρμονική αναλογία των νερών με την ηλικίτητα της εκφράσεως. Από τους γαλανούς οργανούς του διευθύνεται μια ακτινοβολία όμοια με το ανεξάρτητο γλυκοχάρι και το ακτινοβολούν εκείνο πρόσωπο εστεφανούτο από τον όλευτη συνεθνική γενιά. Ήταν αυτή το ωραία βιβλική μορφή. Έτσι τον περιγράφει ένας μαθητής του. Στην κλίμακα του Αγίου Ιωάννη διαβάζουν το πώς κάποιος δύναται να ανέβει τα πρώτα σκαλοπάτια της ενθουσιαστικής ζωής. Κάποιος μοναχός προσευχόταν μια φορά την ημέρα, ακολουθώντας κάποιο εκκλησιαστικό τυπικό. Και πίστευε ότι έτσι βρισκόταν στο πρώτο σκαλί της κλίμακας. Τη σκάλα του. Κάποιος άλλος ακολουθούσε όλο το τυπικό της Εκκλησίας, πήγαινε στον όρθιο, στην λειτουργία, εσπερινούς, απόδειξαν και πίστευε πως με τον τρόπο αυτό είχε ανέβει τα δύο πρώτα σκαλοπάτια της κλίμακας του Αγίου Ιωάννη. Αυτοί κάποτε λοιπόν οι μοναχοί
βρέθηκαν ενώπιον ενός γέροντα τσακωμένοι και οι δύο. Και ο γέροντας τους είπε: Όποιος οργίζεται και αντιδρά, δεν έχει ανέβει κανένας στα πάντα. Αυτός που σε μια θεολογία πάπλασε κοπαδία, θα ακολουθεί την αρετή της συγνώμης και της σιωπής, ακόμη κι αν ευθύνεται, και αν δεν ευθύνεται, ανεβαίνει στο πρώτο σκαλοπάτι. Εάν επιπλέον προσευχηθεί για τον άλλον με τον οποίο φιλονίμησε, ανεβαίνει και το δεύτερο σκαλοπάτι. Εάν θεωρήσει αποκλειστικά υπέτειο τον εαυτό του και προσεύχεται θερμός για τον άλλον στο Θεό, να απομακρυνθεί το δαιμόνιο που ως υπέτειο προκάλεσε αυτή την αναστάτωση, δηλαδή τον Τζακωμό, τότε ανέβει και μονομιάς και το τρίτο σκαλοπάτι. Θα μου επιτρέψετε, σαν μια μικρή παρένθεση, να αναφερθώ σε ένα σχετικά πρόσφατο, πριν από 30 χρόνια περίπου, περιστατικό που έγινε στη Νέα Σμύρνη, όταν δύο νέα παλικάρια, δεν είχαν τελειώσει ακόμη το σχολείο, το Λύκειο, έκλειψαν το παγκάρι της Αγίας Φωτεινής στη Νέα Σμύρνη και συνελήφθησαν από την αστυνομία. Αγίνηκε. Κάλεσαν λοιπόν το δισκότη, ήταν τότε ο Σεβασμιώτατος Μακαριστός Χρυσόστομος Βούλτσος, πρώτος Μητροπολίτης της Νέας Μύρνης, για να κάνει αντίστοιχη μήνυση, όπως του είπε ο αξιωματικός υπηρεσίας, για τα παιδιά. Ο ίδιος ζήτησε να μείνει λίγο μόνος με τα παιδιά. Και αφού συζήτησε μαζί, πήγε στον αξιωματικό και του είπε: Δεν θα κάνω καμία μήνυση. Αλλά θα σε παρακαλούσα, τους παρακάλεσα, θα τα παρακαλέσω αύριο να έρθουν στη Μητρόπολη. Η αιτία που προκάλεσε την κλοπή του αντισκοπαγάρι ήταν η φτώχεια των παιδιών αυτών και ο δεσπότης, εφόσον το εκμεστηρέθηκαν τα φτωχά παιδιά, ανέλαβε και τους έκανε ένα κατάστημα κεντρικό στην οδό Ομήρου, το οποίο υπάρχει και σήμερα. Το που λένε τα παιδιά των παιδιών αυτών. Μου έκανε εντύπωση ότι όταν κοιμήθηκε ο Μακαριστός, αυτά τα δύο αγόρια με τις γυναίκες τους πλέον και τα παιδιά τους, ήταν αυτοί που έκλειναν περισσότερο από όλους τους άλλους. Γιατί τον έβλεπε ως πατέρα. Κοιτάξτε, δεν τους οδήγησε στη φυλακή, τους οδήγησε στον Χριστό με τον τρόπο του. Τους άνοιξε το κατάστημα, τους έδωσε τα πρώτα χρήματα να κοιμηθούν και έφτιαξαν πάρα πολύ καλές οικογένειες στη Νέα Σμύρνη. Μάλιστα, κάποιος εξ αυτών σήμερα είναι και επίτροπος σε μια από τις εκκλησίες εκεί της Ενωρίας της Νέας Σμύρνης. Κοιτάξτε, αγιότητα που είναι. Του ίδιου ο Μητροπολίτης μου είχε κάνει εντύπωση, δεν έτρωγε ποτέ στο επισκοπείο. Δεν είχε τραπέζι. Έτρωγε μια σάντα με τρόφιμα και κάθε φορά πήγαινε σε μια φτωχή οικογένεια με τα τρόφιμα και άφηγε αφού κραζόταν τα προβλήματά τη. Λειτουργούσε δηλαδή ακριβώς όπως λειτουργούσε και ο Άγιος Νεκτάριος. Θα αναφερθώ και σε ένα τρίτο μη αντιγραφικό περιστατικό με τον Άγιο, ο οποίος ο διευθυντής πήθηκε να δώσει λύση σε μια διαμάχη μεταξύ των επιστατών για το ποιος ήταν υπεύθυνος καθαριότητας των αποχωρητηρίων. Τότε δεν τους έβαλε τις τομές όπως κάνουν οι διευθυντές και όπως συνεχίζουμε να κάνουμε κι εμείς. Αλλά έδειξε τη διαφορά τους πώς λέει. Φόρεσε ο ίδιος την ποδιά και πήγε και καθάρισε ο ίδιος τις τουαλέτες. Με τον πρωτότυπο λοιπόν παιδαγωγικό αυτό ορθόδοξο τρόπο, οργάνωσε την σχολή, τη Ριζάριο σχολή, με πρότυπα τα οποία αφορούσαν το εκκλησιαστικό ορθόδοξο ίδιος και τρόπο σκέψης. Τέτοια και άλλα πνίστα, πάρα πολλά παραδείγματα, δεν θέλω να σας κουράσω, παρόμοια με τα αυτά που ήδη σας ανέφερα, τον ανέδειξαν και σύντομα τον έκαναν σε τότε μικρή Αθήνα, στην κοινωνία της Αθήνας, από τους στόχιους μαθάδους. Χωρίς ουδεμία ιδιοτέλεια, ιδιοτέλεια και κανένα κέρδος και με γνώμονα μόνο την ψυχική ωφέλεια, παίρνοντας το φως δηλαδή από μικρός ασκητής και ολιγαρχής, ουδέποτε ενδιαφέρθηκε για την αυτοπροβολή και του τέλους. Thank you.
Όταν λοιπόν τον κατηγορούσαν, ουδέποτε αντελικούσε. Περίμενε, παρέμενε βράδυ και έλεγε πάντα πως ο Θεός θα δικαιώσει το δίκαιο και την αλήθεια. Πόσοι από εμάς αφήνουμε λοιπόν σήμερα στη ζωή μας, όπως ο Άγιος, το Θεό να δώσει λύση σε κάθε λογής προβλήματα που μας ταλανίζουν. Είτε είναι αυτά οικονομικά, είτε οικονομιακά, ακόμη και τα πολιτικά. Πολλοί από εμάς επιλέγουμε τον Χριστό από τον Χριστό. Το Χριστό από τον Χριστό. Αλλά και όταν σπάνια ήταν αναγκασμένος ο Άγιος Νεκτάριος να επιβάλλει κάποια ποινή, στεναχωρούνταν πολύ. Ιδίως μάλιστα όταν έβλεπε πάρα πολλούς από αυτούς που λέμε άρχοντες να επεμβαίνουν ώστε να μην δοθεί η αντίστοιχη ποινή στα παιδιά. Έγραφε κάποτε και θα χρησιμοποιούσε την γλώσσα της εποχής του στις μοναχές της Αίγυπτος. Πριν τη στεναχωρία στάθης, στεναχώρια του χρέη, έλειψε θεμάτων για να στείλει στο μοναστήρι. Είχον και εταίρα πολύ σπουδαία, ήτης και άφη σήμερα έπαυσε, εδίωξε εκ της σχολής τέσσερας μαθητάς, δυο της τετάρτης τάξεως και δυο της πέμπτης. Ήτινες μετά ένα μήνα ακριβώς, τα ελάβανε το δίπλωμά τους. Τους έλεψε δηλαδή πριν τελειώσουν τη σχολή. Υπέρ αυτών ενδιαφερόμενοι ήσαν ισχυροί, λεφτάδες. Αλλά επιτέλους σήμερα απεβλήθησαν. Αλλά άνευ πράξεως αποβολής. Δεν έγραψε τίποτα, απλώς τους εκδίωξε χωρίς να γράψουν τους απέναντι του σχολείου. Γιατί, όπως σημειώνει, η αποβολή θα τους στιγμάτιζε και θα τους ακολουθούσε στη σταδιοδρομία τους. Ο Άγιος Νεκτάριος, ο Δίσκοπος Πεδαφόντος, δεν υπήρξε ποτέ εκδικητικός, ούτε ήθελε την εξόδωση εκείνων που παρεπλέκονταν παράλληλα, όμως ήταν και ανυποχώρητος στη διαφύλαξη της Ιθικής και του κύρους της Ριζαρίος εκ της Ευθικής Σχολής. Στα 14 χρόνια που διατέλεσε διευθυντής ο Άγιος Νεκτάριος, έφυγε για λόγους υγείας από τη σχολή, ήταν αντίστοιχα όμοια με τα σημερινά δικά μας χρόνια. Και τότε η στέρηση και η φτώχεια, τα προβλήματα μάστιζαν τη χώρα μας. Και τότε όπως και σήμερα, οι μασόνοι, αυτοί που μας κυβερνάνε και αυτοί που ελέγχουν, και τα όργανά τους κινούσαν τα νήματα της χώρας, προκαλώντας τότε το αιματοκύλημα της Επανάστασης της Κρήτης, 1897, και καταρακώνοντας το ηθικό των Ελλήνων. Ο Άγιος Νεκτάριος, όμως με την ελεημοσύνη ως όπλο, και το λόγο του Ευαγγελίου πόλωνε την τότε αθηναϊκή κοινωνία, η οποία προσέτρεφε συχνά στα κηρύγματά του για να πάρει τη συμβουλή του και να πάρει θάρρος. Το θρησκευτικό περιοδικό της εποχής εκείνης, Σωτή, γνωστό για τις προσπάθειές του για την αναγέννηση των εκκλησιαστικών πραγμάτων, σχολιάζοντας την προσωπικότητα του διευθυντή της Ριζαρίου, έγραψε: Χριστόφης Τιθών, διοικητική ικανότητα, επιστημονική μόρφωση, αγαθόρμηση και ευγένεια τρόπων. Ιδού εν ολίγες, οι αρετές έτοιμες κοσμούς του σεβασμιώντα τον Ιεράρχη. Μιλάει για τον Άγιο Νεκτάριο. Ο Άγιος Νεκτάριος, παρά τις ποικίλες αδεξότητες που προέρχονταν τόσο από την φύση του παιδαγωγικού έργου και την ποικιλία προέλευσης των μαθητών, στη σχολή, όπως είπαμε, λειτουργούσαν και παιδιά πολλών εφόρων αθηναϊκών οικογενειών που δεν ενδιαφέρονταν για να ιερωθούν, αλλά μαθήτευαν σε αυτή επειδή το ποιοτικό επίπεδο της σχολής ήταν πολύ υψηλό. Δεν ήταν σαν τα σημερινά σχολιά μας. Όσο και από την απιστία των καιρών, σας θυμίζει τίποτε αυτό, αλλά και από την βάση του Συμβουλίου της Σχολής, διεύθυνε το σημαντικότερο μετά την Θεολογική Σχολή του Πανεπιστημίου Αθηνών εκκλησιαστικό αυτό εκπαιδευτήριο για 14, όπως είπαμε, συνεχή χρόνια, χωρίς ποτέ να απουσιάζει από τη θέση του με αισθήματα ανθρωπιστικά, όπως αυτά τα γνώριζε από τη δαυσιλή μελέτη των αρχαίων συγγραφέων, με αγάπη Χριστού, με πατρική στοργή, πολύ πρόκληση και ενδιαφέρον ανίστακτο, με προσευχή διαρκή, προκειμένου να επιτύχει την αποστολή του. Ταπεινός, όπως είπαμε, μοναχικός,
και παρόλα αυτά προσινείς. Ο ίδιος σεβάστος γέροντας Κάριος έγινε παράδειγμα τότε ανιδιοτελούς προστοράς και αγάπης στους πολεμένους συνανθρώπους στις δύσκολες εποχές που διένυε. Η ταπεινοφροσύνη και το αίσθημα ευθύνης που τον διακατήχε για το έργο που επιτελούσε καταδείχθηκε την εποχή που πέθανε άλλωστε και ο Πατριάρχης ο πρώιμος, όπως το ακούσατε, όταν του ζητήθηκε να τον διαδεχθεί ως Πατριάρχης και εκείνος ο ίδιος αρνήθηκε. Την ίδια εποχή που ήταν στη Ριζάρια, επιδόθηκε και σε μεγάλο συγγραφικό έργο. Πολλά έργα τα διέπισε στο λαό και τους θεοδόμους δωρεάν, επειδή αδυνατούσαν να τα αγοράσουν λόγω της φτώχειας. Θα ήθελα τελειώνοντας να καταθέσω ένα απόσπασμα της ομιλίας του Αγίου Νεκταρίου σε αποφύτους της σχολής, το οποίο όταν το διάβασα πίστευα ότι κάλλιστα περιγράφει και τη δική μας σημερινή εποχή. Λέγει λοιπόν μεταξύ άλλων τα παιδιά. Εξερχόμενοι από αυτή τη σχολή, θα εισέλθετε, σας το μεταφέρω λίγο μεταφρασμένο, ερμηνεύοντας, σε ένα στο στάδιο του ηθικού αγώνα. Θα κάνετε δηλαδή, ακολουθήστε το στάδιο του ηθικού αγώνα, το οποίο οφείλετε να αγωνιστείτε και να νικήσετε. Ο αγώνα αυτό απέβηκε καθαρό, διότι προς πολλούς και ισχυρούς πολεμίους της πίστεως πατρίδος έχετε να ανταγωνιστείτε. Θα αγωνιστείτε δηλαδή με πολλούς εχθρούς της πίστης και της πατρίδος. Διότι με και τότε και σήμερα πατέρα Πάβλο προχθές έκανε κάποτε για τους Προτεστάντες εκεί τους Πεντηκοστιανούς αναφέρει ο Άγιος Νεκτάριος και λέει για πρώτη φορά μεν λέει ο κατακλυσμός ετεροδόξων προσιτινισμών προσιτινιστών, κατέφυγε το σύμπαν των ελληνικών. Έχουν έρθει λέει ερετικοί. Και πάνε στο λαό μας, θα τον δικάσουν, θα τον πάρουν την πίστη. Και κυριαρχεί την εποχή μας ο ελληνισμός παντού. Σήμερα δεν κυριαρχεί ο ελληνισμός. Και πολλοί αγωνίζονται λέει να καθαιρέσουν από τη ζωή μας, να βγάλουν δηλαδή από τη ζωή μας, την αλήθεια και το δίκαιο, το αγαθό και το θεοφιλές ανθρώπινα ιδεώδη. Σήμερα τι κάνουν, για δέστε τη Βουλή, τι κάνουν σήμερα. Βγάζουν λοιπόν το ήθος και βάζουν την ανηθικότητα στη ζωή μας. Και μάλιστα δεν αντιδρά κανένας από εμάς. Περνάνε νόμοι ανήθικοι, τώρα ετοιμάζεται νόμος που θα αποποινικοποιείται, λέει, τη βλαστημία προς τον Θεό. Κοιτάξτε με τι ασχολείται το κοινοβούλιο μας, το λαμπρό αυτό κοινοβούλιο και οι βουλευτάδες μας. Προσπαθούν λοιπόν να κάνουν την ανηθικότητα τρόπο ζωής. Ξέρετε, και εμείς στις τηλεοράσεις βλέπουμε, όταν βλέπουμε μια ταινία και μιχαίρουμε μέσα στην ταινία ή πορνεύουμε, γινόμαστε ηθική αυτοργή, είμαστε παρατηρητές. Και γι' αυτό ο διάβολος, όπως έλεγε ο Άγιος Θωμάς, έχει απλώς τέτοιες τις κεραίες του, τα κέρατά του βρίσκονται έξω από τα κεραμίδια μας. Γιατί, και μετά μας λέμε, γιατί να συμβαίνει αυτό στο σπίτι μας, τι κακό κάνουμε. Μα είμαστε κοντά στο Θεό και όμως έχουμε αυτή τη δοκιμασία. Γιατί αναρωτιόμαστε. Μα όταν κάθεσαι μπροστά στην τηλεόραση και βλέπεις πράξεις που απαγορεύονται από την Εκκλησία μας, μυθίες, πορνίες, κλεψιές, σκοτώνους, φόνους και ότι ψυχοφαντίες, κατάκριση, βρίσκες και μένεις αμέτωπος συμμετέχεις, αφού σε παρατηρητής, τα βλέπεις. Η ψυχή μολύνεται και γι' αυτό πρέπει να είμαστε προσεκτικοί. Αυτά τα λέει ο Άγιος Νεκτάριος, ότι κάνατε την ίδια εποχή αντιμετώπιση τα ίδια. Ελισμός λέει, αιρέσεις και όλα τα υπόλοιπα. Και ζητάει από τους μαθητές να μην σας κουράζω να παραμένουν πιστοί στα νάματα της πίστεως, της ορθόδοξης πίστεως και να ζητούν να πράττουν στην καθημερινότητά τους, στη ζωή τους, το θέλημα του Χριστού μας. Τους λέω ότι είστε στρατιώτες του Χριστού, είτε γίνετε ιερείς είτε όχι.
διακονία του λοιπόν στη Ριζάνη Ιερατική Σχολή, ο Άγιος Νεκτάριος ανεδείχθηκε δέντρο από χώρο. Και η καρπή αυτού του δέντρου φαίνεται από τους δεκάδες αρχιερείς, τους εκατοντάδες ιερείς, τους θεολόγους, τους καθηγητές του Πανεπιστημίου, τους δασκάλους, τους επιχειρηματίες που έβγαλε από τα χέρια του ο Άγιος Νεκτάριος. Θα αναφέρω ενδεικτικά κάποιους εξ αυτών που μπορεί να τους έχετε ακούσει. Που φίτησαν την εποχή του Αγίου Νεκταρίου στη Ριζάριο Σχολή. Επισκόπους, Κίτρους Παρθένιος, Κισάπου και Σελήμου Άρθινος, Πάπου Ιάκωβος, Τρίκης και Σταγόρ Πολύκαρδος, Γόρτος και Μεγαλοπόλος Γερμανός Κατζιανέστης, Αδραμαρίου Καλίνικος, Βερατίου και κατόπιν Αρχιεπίσκοπου Αλβανίας Χριστοφόρου, Δρυνουπόλος Χριστόφορο, Κοκκίδος Αθανάσιο, Αργονίδος Ιωάννη, Περιστεράς Ευστάθιο, Καριστίας και Σκύρου Ανανίας και άλλους πολλοί. Επίσης, μαθητής του ήταν ο Γερβάσιος Παρασκευόπουλος, ο πρεσβύτερος, γνωστός πρεσβύτερος Κωνσταντίνος Ρωμανός, ο Νικόλαος Ουνονάς, ο Νησιώτης, ο Άγγελος Νησιώτης, καθηγητές πανεπιστημιακοί όπως ο Γιώργος Σωτηρίου, ο Νικόλαος Λούβαρης, Παναγιώτης Παπαϊωάννου, Βρατσιώτης και της φιλοσοφίας το παράλαβο γερό και άλλους πολλούς, να μην σας κουράσω. Ο Άγιος λοιπόν Νεκτάριος ζητούσε καθημερινά ένα και μοναδικό πράγμα από τον Θεό, να βρίσκεται στο θέλημά του και να εργάζεται στον αφελόν του Κυρίου. Αυτό έρχομαι, μια και τον έχετε μαζί, να σας βοηθήσει εδώ η παρουσία του, γιατί η παρουσία του Αγίου είναι ανάμεσά μας, να σας μεταφέρει την αγάπη αυτή που ένιωσε ο ίδιος προς τον Θεό, προς τον Χριστό μας και την Παναγία, όχι θεωρητικά, αλλά στην πράξη, στη ζωή σας, στην καθημερινότητά σας. Και να λύνει όλα τα προβλήματα, έτσι ώστε καθημερινά όλοι, γυναίκες και άντρες, να δοξολογούμε και να ευχαριστούμε τον Θεό. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Και εμείς ευχαριστούμε τον κύριο Διονύση Μακρύ για την άριστη αυτή πέρα από την ομιλία μας από την οποία μας έδωσε ανάγκη την εικόνα του Αγίου Νεκταρίου ως καταγωγού και ως διευθυντού της Ριζαρίου Εκκλησιαστικής Σχολής. Μας παρουσίασε στην αρχή γιατί μας είπε κάποια πράγματα γύρω από την μεγαλογία της Ομανίας που κακώς ονομάζεται Ριζάρι, αλλά θα έπρεπε να ονομάζεται Ρωμανία. Λοιπόν, θα το πει μας μίλησε για τους αιτίους της εκκλησίας μας, για τις ειδικότερα αυτούς τους αιτίους που έζησαν στην πατρίδα μας, για την προσεχή μεγαλογία της Ελλάδος και στη συνέχεια αναφέρθηκε στον Άγιο Νεκτάριο, τον Άγιο του αιώνα μας. Μίλησε για τα θαύματα του. Επίσης, τόνισε ότι ο Άγιος Νεκτάριος πάτησε πάνω στα πνεύματα των Αγίων, εφάρμοσε στην πληρότητα και στην τελειότητά του το θέλημα του Θεού, έκανε κλίμα του ψαλτές και αναδείχθηκε άριστος διευθυντής και άριστος παιδαγωγός στην Ριζάριο της Εθνικής Σχολής στα 14 χρόνια στα οποία διαγώνησε. Μας ανέφερε επίσης κάποια συγκεκριμένα παραδείγματα που μαρτυρούν την αριθμητική, τον τρόπο, την μέθοδο, την παιδαγωγική μέθοδο που ακολουθούσε ο Άγιος, που θα μπορούσαμε να πούμε ότι η παιδαγωγική του μέθοδος δεν ήταν απλώς να διδάξει από τις μεσαιωνικές έδρες κάποιες παιδαγωγικές θεωρίες, αλλά ήταν ο παιδαγωγός της πράξεως και όχι απλώς της θεωρίας. Ήταν αυτός που πάνω στην πράξη εφάρμοζε αυτά που δίδασε στα παιδιά. Μας ανέφερε κάποια πολύ έτσι χαρακτηριστικά περιστατικά που μακρινούν την αρετή του και πόσο αυτά τα οποία έπρεπε είχαν απήχηση στη ζωή των μαθητών και ήταν η καλύτερη διδασκαλία για την ζωή τους.
Και άλλα βέβαια πολλά, είπε εδώ ο κύριος Διονύσιος, και το οποίο ήταν άξιο της προσοχής και πολύ διδακτικά για όλους μας. Έχουμε λίγα λεπτά στην διάθεσή μας, αν θέλετε να ρωτήσετε, να σχολιάσετε κάτι πάρσιμα τα οποία μας είπε που ο κ. Μακρύς. Θέλετε κάτι να πείτε, κάτι να σχολιάσετε. Όλα κατανοητά. Επομένως, εκείνο που πάμε, που υπολείπεται τώρα αυτά τα οποία ακούσαμε και εμείς να ακολουθούμε να τα κάνουμε πράξη, να μιμηθούμε κατά δύναμη τη ζωή του Αγίου Νεκταρίου, την αρετή του Αγίου Νεκταρίου, έτσι ώστε και εμείς να πετύχουμε το σκοπό μας, τον προορισμό μας που είναι η σωτηρία μας. Κύριε Μακρύ, σας ευχαριστούμε θερμά που κάνετε τον κόπο και ήρθατε μέχρι σε αυτό, ετοιμάσατε όλα αυτά τα στοιχεία που αφήνωσα να φέρετε και σας ευχόμεθα ο Θεός να σας ενισχύει, να σας ενδυναμώνει, να σας φωτίζει, να σας στερεώνει στο πολύ πιο αυτό έργο το οποίο είναι θεματικό, είναι ισογραφικό, θεολογικό και να σας αναδεικνύει άξιο μιμητή του Αγίου Νεκταρίου. Θα ήθελα να σας πω να μην σκιάζεστε από αυτά που ακούτε γύρω σας. Μην φοβόσαστε τίποτα. Αν έχουμε πιάσει όλοι από το κοδάρι του Χριστό, όπως τον είχε πιάσει ο Άγιος Νεκτάριος, θα δείτε λύσεις στα προβλήματά σας, στην οικογένειά σας και θα δείτε τη ευτυχία να φρονιάζετε στα σπιτικά σας. Μην σκιάζεστε από αυτά που ακούτε. Θα σας το ξαναπώ. Διαβάστε τους δύο στον Αγίου. Δεχτείτε τις δοκιμασίες που έρχονται στη ζωή, σηκώστε το σταυρό σας και παρακαλέστε τον Κύριο καθημερινά να είναι ελαφρύς το σταυρό σου μαζί με Κύριο. Γιατί είμαστε, όπως είπα, γλυκανάδα τα χριστιανά. Δεν μας δίνει βάρη βάρος, αρέστερα από τα δώσεις. Και γι' αυτό να σηκώνουμε με χαρά τις δοκιμασίες της ζωής και να μην τρομάζουμε από αυτά που ακούμε. Ακόμη και τη συντάξη να σας κόψουν το ένα και το ένα. Η ολόκληρη πολιτική είναι κρύβεται πίσω που χρησιμοποιούν την ψυχολογία για να τρομάξουν τους χριστιανούς, να τους κατηγορήσουν, να τους απομακρύνουν από την προσευχή. Προσευχή και ληστεία, τα δύο όπλα και το έλεος, όπως λένε οι Άγιοι Σπιτάλοι, το επάνω και το έλεος που θα δείτε στα σχετικά σας να έχετε πάλι η χαρά του Χριστού και να φρονιάζετε. Γιατί εμείς την εκδιώξαμε και με στο χέρι μας είναι να την βάλουμε πάλι στο σπίτι μας. Να είστε όλοι καλά και σας ευχαριστώ από την καρδιά σας. Ευχαριστώ και τους πατέρα πάντων. Λοιπόν, να συμβούμε και να κάνουμε προσοχή. Να ψάχνουμε το απολυτήριο. Το οποίο θα ακούσουμε ίσως σήμερα από τα ζευγησία μας και οι ευλογίες του Αγίου Νεκταρίου.